Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις απώλειες στην ελληνική οικονομία και τους κινδύνους στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας από την ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, έδωσε μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων η καθηγήτρια αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της Επιτροπής Εναντίον των Ιδιωτικοποίησεων Ελένη Πορτάλιου. Από τη λέξη ιδιωτικοποίηση έχω καταλήξει να χρησιμοποιούμε τη λέξη φαρπαγή, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έρχεται κάποιος ιδιώτης και κάνει ενδεχομένως κάποιες επενδύσεις τις οποίες δεν μπορεί να κάνει το δημόσιο. Το αντίθετο συμβαίνει, το δημόσιο χάνει τεράστια έσοδα, ενώ τα χρήματα τα οποία θα πάρει από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια είναι μόλις 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επικαλούμενη στοιχεία έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Αερολιμενικών Μανώλης Καμιλάκης, η κυρία Πορτάλιου παρουσίασε με αριθμούς τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Πρέπει να πούμε ότι το κράτος είχε τη δυνατότητα από διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ να παίρνει πολύ σημαντικές επιδοτήσεις για να κάνει έργα αναβάθμισης των αερολιμένων. Αυτό τώρα δεν θα γίνεται. Ο ιδιώτης δεν μπορεί να πάρει μέσω, ας πούμε, των ταμείων αυτών. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, θα περιοριστεί σε αυτές τις υποχρεώσεις, εάν δεν τις καταστρατηγήσει και αυτές, των 1,4 δις ευρώ. Το δημόσιο με τη σημερινή κίνηση επιβατών που περνά τα 17 εκατομμύρια, προβλέπεται να εισπράττει 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο από το τέλος επιβάτη. Εάν το κράτος παραχωρήσει τα αεροδρόμια στην Fraport, θα εισπράττει μόλις 22,9 εκατομμύρια ετησίως και ο ιδιώτης πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Στον Εθνικό Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, το τέλος αναεπιβάτη ανεβαίνει στα 32 ευρώ και στα περιφερειακά αεροδρόμια από 12 ευρώ που είναι σήμερα ανεβαίνει στα 26,5 ευρώ. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, ένα μεγάλο αεροπλάνο καταβάλει τίμημα παραμονής 350 ευρώ, ενώ στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας το αντίστοιχο τίμημα είναι στα 50 ευρώ. Την ίδια στιγμή, σε διεθνές επίπεδο, το υψηλότερο τέλος στάθμευσης αεροσκαφών καταγράφεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέρχεται σε 400 ευρώ, και το χαμηλότερο στο Κάιρο, που φτάνει τα 180 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ που έχει επενδυθεί για έργα αναβάθμισης. Αυτά ξαφνικά τα χάνει το δημόσιο, ενώ το επίπεδο του αεροδρομίου και της παροχής των υπηρεσιών του και στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά θα είχαν τόσο αναβαθμιστεί ώστε θα μπορούσε να αποφέρουμε στην εθνική οικονομία ένα πολύ ψηλό έσοδο και βεβαίως και στο ίδιο το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την κυρία Πορτάλιου, τα αεροδρόμια Δασκαλογιάννης των Χανίων και Μακεδονία της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Χάνουμε αναπτυξιακά εργαλεία από τα χέρια μας. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να επιμείνει κανείς ότι τα αεροδρόμια, όπως και τα λιμάνια, δεν πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες. Χάνουμε αναπτυξιακά εργαλεία από τα χέρια μας και γι' αυτό πρέπει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας να μην δοθούν σε ιδιώτες, πρόσθεσε το μέλος της Επιτροπής κατά των Ιδιωτικοποίησεων Ελένη Πορτάλιου. Αλλά παραβλάπτεται επίσης και το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας, διότι καταλαβαίνετε, όταν δώσουμε τον εναέριο χώρο ανέλεγκτα σε ιδιωτική χρήση, δεν μπορούμε να έχουμε και κανένα έλεγχο ως προς θέματα που στρατιωτικών εμπλοκών κτλ. Η κυρία Πορτάλιου εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται η δημιουργία ενός πανελληνίου κινήματος κατά των ιδιωτικοποιήσεων.